χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους συναντιόμαστε με τη Μαρία Τζομπανάκη. Και χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί σε βλέπω και να χαμογελάς. Γιατί ως Καλλιόπη ζούμε κι εμείς το δράμα. Εγώ μέσα μου ήξερα τι θέλω και ήμουνα και σίγουρη. Όταν είπα ναι, και θα είναι έτσι. Δεν θα είναι ωραιοποιημένος ο ρόλος, τουλάχιστον εξωτερικά. Είπα όχι. Δεν θα είναι ντυμένη έτσι, αλλά θα είναι έτσι. Δεν θα είναι χτενισμένη έτσι, είναι έτσι. Μου λένε, ας πούμε, πολλές φορές, μα γιατί δεν χτενίζει. Λέω, γιατί τόσα που τη συμβαίνουν, ποια μάνα όταν τη συμβαίνει όλο αυτό, ποια γυναίκα που τη συμβαίνει στο σπίτι της, όλος αυτός ο χήμαρος των δεινών, κάθεται στον καθρέφτη και φτιάνε. Και φιωφιορίζεται, όπως θα έλεγα στα κριτικά. Πολλοί πιστεύουν ότι μια πολύ ωραία γυναίκα που είναι. Καλά, στην υπήρξα πολύ ωραία. Είσαι. Τώρα είμαι μια γυναίκα που κρατάει τη μεστότητα από τη μια και από την άλλη τον απόϊχο αυτής της ομορφιάς που δεν φεύγει. Όταν είναι μόνο όμορφα τα μάτια μας, αλλά δεν έχουν βλέμμα όμορφο, κάποια στιγμή αυτό φεύγει. Πολλοί ηθοποιοί είστε αυστηροί με τον εαυτό σας. Στην αρχή, όταν είδα τον εαυτό μου, γιατί είχα να κάνω 15 χρόνια τηλεόραση, πάθα σοκ με την εμφάνιση. Λέω, πάρε βαθιά ανάσα, πώς είσαι έτσι, έτσι είσαι. Μετά έλεγα, την Καλλιόπη παίζεις και έτσι πρέπει να είσαι. Και το ξέχασα αυτό. Μου αρέσει αυτό που κάνω, γιατί τη φροντίζω τόσο πολύ την Καλλιόπη, αναδύονται στη μνήμη μου φράσεις, λέξεις, γεγονότα, εικόνες, τη μάνα μου, τις θείες μου, τους θείους μου, όλοι αυτοί ζωντανεύουν μέσα στην Καλλιόπη. Και σφορές γελάω και λέω, πώς θα θυμίσεις αυτό. Γιατί αυτό σχεδιάζω πάρα πολύ στο διάλογο, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί αυτές οι γυναίκες στα Ματίνα έχουν και χιούμορ. Εκεί που τις βλέπεις να θυμώνουν, θα αυτοσαρκαστούν κιόλας και θα πούνε και την κουβέντα των εκεί. Άσε με τώρα. Μωρέ Αστέρι, σύγχυσες με πάλι. Κάνες την πάντα. Άστε με να φύγω από εδώ. Η μαμά μου δεν ήταν καπετάνισσα, δηλαδή δεν ήταν τσαούσα. Ναι. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Πάρα πολύ γλυκός. Αλλά έκοβε το κεφαλάκι σου, δεν το καταλάβαινες. Και έλεγε παροιμίες, έλεγε όμορφες φράσεις. Τότε έχω πάρει από τη μάνα μου που βάζω στην Καλλιόπη. Ναι, ναι, ναι. Που την γλυκαίνεις λίγο, την γλυκαίνω, τη στρογγυλεύεις. Ναι. Εσύ δηλαδή έχει τύχει να πεις ότι εδώ η Καλλιόπη θέλω να αντιδράσει έτσι ή να πει. Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, εγώ προβάλλω πάρα πολύ το κομμάτι της μάνας. Εκάματε δυο σας κόμμα και μου λέτε ό,τι θέλετε. Σε μένα, μωρέ. Στη μάνα που σας εγέννησε. Ισχύει ότι εσύ σαν Μαρία Τζομπανάκη στην οικογένειά σου έχει ζήσει τη βεντέτα και το σασμό. Εμείς φτάσαμε στο κατόφλι μιας βεντέτας και σταμάτησε, ευτυχώς. Όμως στην οικογένεια υπήρξαν στο παρελθόν. Έχεις ακούσει τέτοιες ιστορίες για έρωτα, για προδοσία, όχι, για έναν όχο. Όχι, δύο άντρες μεταξύ τους κάνανε καυγά. Ανακατεύτηκε ο αδερφός της για να το σταματήσει και τελείωσε. Και είχε εξαδερφούς από πίσω. Φαντάσου να αρχίζαν. Και τόλισε η γιαγιά μου που δεν ανακατεύονταν γυναίκες τότε, αλλά αυτή ήταν καπετάνισσα. Και ήταν πολύ δυνατή γυναίκα και είπε όχι, θα το λύσουμε. Στην άλλη όμως, της αδερφής της μάνας μου την οικογένεια, εκεί είχε γίνει πολύ άσχημο πράγμα. Για ψήλου αφορμή. Ναι, ναι. Που ήταν η αφορμή. Η αιτία πάντα είναι κάτι βαθύτερο. Αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι τις ατιμίες. Δεν εσεβαστήκανε πράμα. Αυτά τα φωνικά γίνανε χρόνια πριν. Έχει πάρθει αυτό το αίμα πίσω. Οι ατιμίες τους δεν έχουν ξεχαστεί και δεν έχουν σταματήσει. Με την Καλλιόπη σημαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ είναι μια γυναίκα που πιστεύει στο Θεό, άρα στη Θεία Δίκη, για τα παιδιά της είναι έτοιμη να καταλύσει όλους τους νόμους. Κάποια στιγμή οι ενοχές της θα την πνίξουν. Καταρχήν δεν έχει ενοχές. Η Καλλιόπη ό,τι κάνει το πιστεύει ότι είναι σωστό. Πιστεύει ότι είναι σωστό. Το πρωταρχικό σωστό για αυτήν είναι τα παιδιά της να είναι καλά. Να τα σπρώξει προς την ευτυχία. Και όταν πάει στην Παναγιά και προσεύχεται, της λέει, ξέρω ότι έχω λάθος. Αλλά δεν φταίει. Έγινε, ήρθε η κακιά ώρα. Σε παρακαλώ βοήθησέ του. Πάντα λέει, εγώ τι μάνα είμαι. Πώς έκανα τους γιους μου φωνιάδες. Βοήθησέ με, δεν το θέλω τόσο κακό μέσα μου. Με σουβλίζει το κακό παπά μου. Περιμένω να δω πώς θα διαχειριστούν οι σεναριογράφοι
τη συνέχεια της Καλλιόπης, mm-hmm. γιατί η Καλλιόπη είναι σκληρή, αλλά δεν είναι άδικη. Για μένα φταίει η γιαγιά, η Βρουλάκη που το κρύψε το γράμμα. Αυτή ήταν η αλλά κυρίως πότε έπηγε το γράμμα, τι έγινε με το γράμμα, τι έγινε από... Είναι πολλά. Μήπως να ερωτευτεί η Καλλιόπη, ερωτεύεται... Όχι, 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 εγώ το είπα από την αρχή, ότι η Καλλιόπη, γι' αυτό και φοράω το μαντίλι και μου λέγανε, παιδί μου, βγάλε το μαντίλι καλοκαιριάτικο, βάλε ένα μανικάκι, πιο χαριτωμένα ρούχα, λέω, όχι. Η χείρα που θα αποφασίσει να κλείσει τη ζωή της, όσο νέα κι αν είναι, θα φοράει πάντα μαντίλι έξω από το σπίτι, ναι. πάντα. Και φοράει μανίκι. Δεν φοράει ρούχα που αναδεικνύουν και το σώμα της ή τη θηλυκή της υπόσταση. Θα βρεθεί κάποια λύση. Αυτή η λύση που κανονίζουν είναι συμφορά. Η Βασιλική απ' την άλλη... Είχε κάνει ένα γάμο που ήταν πιο πολύ για το χατήρι των δικών της. Οπότε αυτή ήτανε, δεν είχε κλείσει τη ζωή Σωστό. Της. Τι λέει ο σύζυγός σου που είσαι εσύ εδώ και δουλεύεις κάτι 15 ώρα σερί, και εκείνος αντίστοιχα έχει τη δουλειά του και δεν έχετε το χρόνο και τη δυνατότητα να περνάτε αρκετό χρόνο μαζί. Ο Γιάννης ήξερε ότι εγώ δεν θα είμαι καθιστή και δεν θα ξόδευα το χρόνο μου στα γυμναστήρια και στις βόλτες στα μαγαζιά. Αυτό το είχα πει από την αρχή. Ξέρει πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή κάθε λεπτό. Και μια και συνέβη τώρα αυτό, γιατί ήταν απλά συγκυρία, χαίρεται πάρα πολύ που μου αρέσει. Γιατί εγώ είμαι... μέρα νύχτα σκέφτομαι την Καλλιόπη. Αγκαλιά με την Καλλιόπη. Φαντάζομαι. Έχει χιλιομετρική απόσταση όμως αυτή. Όχι, αυτά δεν είναι. Μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο, κοιμάσαι, φτάνεις. Έτσι το βλέπουμε πια. Είναι και αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα σήμερα που μπορεί να κοιμηθείς και να σου λέει παραμύθια στο μαξιλάρι σου. Και να σε βλέπει και να τον βλέπει. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος όριμος, εννοώ χαρακτήρας και πάρα πολύ συνειδητοποιημένη σχέση μας. Δεν θα κάναμε αυτή τη σχέση, αυτό το γάμο. Ναι. Για να πάμε μετά να γυρνάμε δεξιά και αριστερά. Αστείο μου φαίνεται. Εσύ που το μάθες. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Και έτσι πρέπει να είναι. Κάθε πράγμα να μπαίνει στη θέση του. Με τον Ορφέα Βουστίδη, το γιο σου. Είναι μια ωραία συγκυρία που συμμετέχετε και συμπροταγωνιστείτε σε ένα από τα πιο αγαπημένα σύριαλ τη σεζόν. Ήταν μια βασική αιτία και ένα βασικό λόγο για να παίξω στο σύριαλ αυτό. Ήταν ο γιο μου και η Κρήτη. Είναι μαγικό. Είναι. Δεν περιγράφεται με λόγια. Θες άλλο εγγονάκι. Μακάρι, τους λέω παιδιά, κάνατε ένα τόσο όμορφο πλάσμα. Άντε, ξεμολυθείτε. Και με κοιτάει ο Ορφέας, ό,τι θέλει η Γεωργία. Όχι, ο Ορφέας είναι ένα υπέροχο πλάσμα και καταπληκτικός γιος. Και πολύ ωραίος στην οικογένειά του. Εύχομαι σε όλα τα κορίτσια που θέλουν έναν άντρα με τα όλα του να κάνουν μια τέτοια σχέση.